Γεια σε όλους! Αυτό είναι το μικρό podcast του Nimbus Greek Language σε απλά ελληνικά, όπου εγώ, η Νεφέλη, μιλάω αργά και καθαρά για να ακούτε κάτι στα ελληνικά μέσα στη μέρα σας. Σήμερα πάμε να μιλήσουμε για τα μέρη που μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας, που μας κάνει να νιώθουμε οικεία, είναι κάτι που βρίσκουμε σε ένα τόπο ή είναι κάτι που φτιάχνουμε μόνοι μας. Ίσως εσείς που ακούτε αυτό το podcast να είσαστε μακριά από τη χώρα σας και να ζείτε στην Ελλάδα. Τι σας λείπει από τη χώρα σας? Πού βρίσκεται λίγη από τη γεύση του τόπου σας? Ή πώς φτιάχνετε εσείς τη γεύση της χώρας σας στο μέρος που ζείτε? Κάποιοι άλλοι από εσάς που ακούτε, ίσως είστε παιδιά από Ελληνίδες μητέρες ή Έλληνες πατέρες που πριν πολλά χρόνια έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν σε ένα νέο τόπο για να βρουν δουλειά ή για να φτιάξουν τη ζωή τους. Ίσως στην Αμερική, στην Αυστραλία ή και σε άλλες χώρες. Πάνω από έναν αιώνα πριν, μερικοί Έλληνες από τα νησιά αποφάσισαν να φύγουν από τον τόπο τους και να πάνε σε άλλες μακρινές χώρες για να βρουν μία καλύτερη ζωή. Η δουλειά τους ήταν ψαράδες, βαρκάριδες και σφουγγαράδες. Οι σφουγγαράδες κολυμπούν πολύ βαθιά στη θάλασσα για να βρουν φυσικά σφουγγάρια, σαν αυτά που κάνουμε μπάνιο, αλλά ζωντανά. Τότε δεν υπήρχε τεχνολογία σκούμπα και έτσι οι σφουγγαράδες ήταν λίγοι και πολύ ειδικοί στη δουλειά τους. Οι Έλληνες σφουγγαράδες άφησαν τα νησιά τους, νησιά όπως η Κάλυμνος, η Ρόδος, η Σίμη και η Χάλκη και ταξίδεψαν σε ένα πολύ μακρινό μέρος στη Φλόριντα, στην Αμερική. Ένα μέρος με το όνομα Tarpon Springs. Το Tarpon Springs ήταν μια περιοχή δίπλα στη θάλασσα χωρίς πολλούς κατοίκους. Ο ωραίος καιρός του, ο ήρεμος κόλπος του Μεξικού και τα πολλά ψάρια και σφουγγάρια της θάλασσας έκαναν γρήγορα χιλιάδες Έλληνες σφουγγαράδες, ψαράδες και βαρκάριδες να αφήσουν την Ελλάδα και να αρχίσουν μία νέα ζωή εκεί. Γρήγορα, το Tarpon Springs έγινε πόλη και οι κάτοικοί της έφτιαξαν εκεί μία μικρή Ελλάδα. Σήμερα, το Tarpon Springs μοιάζει σαν ένα κομμάτι από Ελλάδα μέσα στην Αμερική. Έχει ταβέρνες, λιμανάκια με πολύχρωμες βάρκες, εκκλησίες. Η πιο μεγάλη εκκλησία του είναι αυτή του Αγίου Νικολάου. Παντού ακούς ελληνικά και ο δήμαρχος είναι επίσης Έλληνας. Ακόμα και στην Ελλάδα όμως, οι νησιώτες δεν ξεχνούν τις οικογένειές τους στην Αμερική. Έτσι, στη Ρόδο υπάρχει σήμερα δρόμος με το όνομα Tarpon Springs. Εκτός από ψαράδες, βαρκάριδες και σφουγγαράδες, μερικοί Έλληνες που έφυγαν για την Αμερική ήταν μουσικοί με μεγάλο ταλέντο. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε η τεχνολογία να γράψουν τη μουσική τους σε δίσκους. Στην Αμερική όμως υπήρχε και έτσι από την αρχή του αιώνα έχουμε
ηχογραφήσεις παλιών τραγουδιών στα ελληνικά. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης που έγραψε τραγούδια στην Αμερική ήταν και ο Γιώργος Θεολογίτης ή αλλιώς Κατσαρός. Έπαιζε υπέροχη κιθάρα και έγραψε πολλά ρεμπέτικα τραγούδια που ακούμε μέχρι σήμερα. Τι είναι ρεμπέτικα τραγούδια? Αυτό ίσως μπορούμε να το πούμε σε ένα επόμενο podcast. Και ο Γιώργος Κατσαρός θέλησε να ζήσει σε ένα μέρος που του θύμιζε την αγαπημένη του πατρίδα και έτσι μετακόμισε στο Tarpon Springs, έζησε πολλά χρόνια και πέθανε εκεί σε ηλικία 108 χρονών. Αν είστε περίεργοι να δείτε ένα ελληνικό νησί στη Φλόριντα της Αμερικής, γράψτε στο Google Tarpon Springs. Πραγματικά είναι ένα φαινόμενο. Αν θέλετε να μιλήσω για ένα θέμα που σας ενδιαφέρει, γράψτε ένα σχόλιο ή στείλτε μου ένα μήνυμα. Αντίο!